Θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα πάμε να συναντήσουμε την Κρήτη, τη Μάρα Μπέκα στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με τους κατηγορούμενους για τον ξυλοδαρμό στα επεισόδια στον αγώνα της Τρίτης Εθνικής. Είχαμε προφυλακίσεις. Μάρα, καλή σου μέρα από Αθήνα. Καλημέρα από Ηράκλειο. Είχαμε προφυλακίσεις στους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τα επεισόδια που έγιναν προχτές στον αγώνα Εθνικού Ηροδότου. Να σας πω, Πόπη, ότι αυτό αποφασίστηκε μετά την χθεσινή απολογία τους από την ανακρίτρια του Ηρακλείου Κρήτης. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο συλληφθέντα, ο οποίος ήταν και ο πιο νεαρός σε ηλικία, 22 χρονών, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 2.000 ευρώ. Mm-hmm. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και η παρουσία του σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής κάθε φορά που ο Ηρόδοτος θα έχει αγώνα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι εχθές, Πόπη, κατά τη διάρκεια που γινόταν η απολογία των τριών συλληφθέντων, εμφανίστηκε και το τέταρτο πρόσωπο της ιστορίας, ο 32χρονος, ο οποίος εδώ και 2-3 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Μάλιστα. Έχετε και άλλο σοβαρό θέμα όμως. Συνοδεία με τον... Ναι, ολοκλήρωσέ το για να περάσουμε και στο άλλο θέμα, της εξαφάνισης. Ναι, πριν φτάσουμε στην εξαφάνιση, να σας πω τελικά ότι ο 32χρονος θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στη 1 η ώρα. Μάλιστα. Ζήτησε δηλαδή εκ νέου προθεσμία και υπεργεία. Με την κοπέλα αυτή που εξαφανίστηκε. Δεν είναι κοπέλα, είναι μια 18χρονη Πολωνία, που είχε διακοπές εδώ στην Ελλάδα και αποφάσισε πριν 3 μέρες να επιστρέψει στη χώρα της μέσω πτήση τσάρτερ από το. Έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Τι έγινε όμως. Όταν πέρασε το τσέκ των εισιτηρίων μαζί με τον φίλο της που τη συνόδευε, μετά λέει ο φίλος της αισθάνθηκε μια ελαφριά διαθεσία και λέει ότι θέλει να πάει μέχρι την τουαλέτα. Κατά την επιστροφή του όμως, Πόπη, δεν βρήκε πουθενά την 58χρονη, αλλά ούτε και το σακ βαγιάς το οποίο κουβαλούσε μαζί της. Από τότε αγνοείται η τύχη της και συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μάρα, καλημέρα στην Κρήτη από την Αθήνα.